Πάμε λίγο στα του μεταναστευτικού, αλλά σε ένα συγκεκριμένο και ειδικό θέμα που ανοίχθηκε χθες στην Βουλή. Ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, ο κ. Σωτήρης Ιωάννου, για την υποχρεωτική ιατρική εξέταση μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, αλλά και ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημήτρης Δημητρίου. Καλώς Καλώς σας ήλθατε, μεσημέρι. κύριε. Καλώς σας μεσημέρι. Χριστός Ανέστη και από μένα, δεν τα Καλώς Ανέστη ο κύριος. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Αν και με παίρνετε έτσι εξ απρόπτου, δεν είχα υπόψη μου ότι αυτό το θέμα θα συζητούσαμε. Είχα την εντύπωση ότι θα συζητούσαμε για την δημοσιοποίηση και γι' των αυτό θα χορηγιών, συζητήσουμε, κύριε Δημητρίου. Μην ανησυχείτε του Προέδρου και γι' της αυτό. Δημοκρατίας και της εσείς στην Επιτροπή Θεσμών. Και γι' αυτό θα συζητήσουμε και για άλλα πολλά, αν θέλετε, μπορούμε ό,τι να θέλετε. Τα συζητήσουμε. Όμως είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει. Και μιας και έχουμε τον κύριο Ιωάννου να μας πει λίγο, να με επιτρέψετε να ξεκινήσω, γιατί βεβαίως αυτός είχε γράψει το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Ιωάννου, τι είναι αυτό ακριβώς που ζητάτε? Κοιτάξτε, το θέμα είχε ανακοινηθεί πέρσι από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νουρή, αλλά και από πρώην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι ουσιαστικά ανέδειξαν το κενό στον προσδιορισμό ηλικίας ατόμων τα οποία δηλώνουν ότι είναι ανήλικοι, αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ηλικία τους. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Ιωάννου? Άκουσα και χθες να το λέτε, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ως προς την ηλικία τους. Δηλαδή, δεν είναι πράγμα που φαίνεται η ηλικία? Αν είναι ανήλικος, ενήλικος, είναι ότι στα 17-18. Είπατε χθες ότι έχετε αναφορές ενώπιον σας για το ότι κάποιοι προσπαθούν να ξεγελάσουν για την ηλικία τους. Ακριβώς. Γίνεται αυτό, είναι γνωστό. Προσπαθούν να καταχρηστούν το σύστημα. Μπορεί να είναι 22, 23, 25 χρονών και να δηλώνουν ότι είναι 17. Εκεί η συμπεριφορά την οποία έχει το κράτος απέναντί τους είναι εντελώς διαφορετική και διαμένουν σε δομές όπου βρίσκονται αποκλειστικά ανήλικοι. Εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους η συνύπαρξη μεταξύ ενήλικων και ανηλίκων. Είναι κάτι το οποίο έχουν παραδεχθεί όλοι οι βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στη χθεσινή επιτροπή. Υπάρχουν κίνδυνοι και για σκοπούς σεξουαλικής ή άλλου είδους μεταχείρισης και υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία πάνω από το 70% των ατόμων που προχώρησαν σε ιατρική εξέταση τελικά ήταν ενήλικες. Η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι κάποιος δηλώνει ανήλικος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, όπως τον βλέπουμε, υπάρχουν αμφιβολίες ότι είναι ανήλικος, παραπέμπεται σε συνέντευξη από την υπηρεσία ασύλου. Αν και πάλι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ηλικία του, παραπέμπεται για ιατρική εξέταση. Εκεί έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ιατρική εξέταση ή να συνενέσει ως προς αυτήν. Εμείς λέμε ότι να προσθέσουμε στον νόμο, εάν αρνηθεί, να τεκμηρεύεται ότι είναι πλέον ενήλικας. Γιατί ένας ανήλικος για μας δεν έχει κανένα λόγο να το απορρίψει. Είναι κάτι το οποίο ισχύει σε 15 τουλάχιστον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρήκε θετική ανταπόκριση από κόμματα χθες στην Επιτροπή. Βρήκε βεβαίως και άρνηση. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε πρόθεση να το προχωρήσουμε έτσι ώστε να επιληθεί αυτό το μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία μας. Μάλιστα. Η Επίτροπο Προστασία όμως Δικαιωμάτων του Παιδιού διαφώνησε με αυτή την πρόταση, κύριε Ιωάννου, χθες, εξ όσων είχαμε στη Βουλή. Η Επίτροπο Προστασία του Παιδιού, καταρχήν, η συμπεριφορά της χθες ήταν απαράδεκτη. Γιατί μια το λέτε στιγμή, αυτό? Σε μια στιγμή στην οποία συζητούσε με άλλον βουλευτή, όχι εμένα, σηκώστηκε και έφυγε από την αίθουσα εκνευρισμένη. Επίσης, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι σκοπός της πρότασης είναι να προστατεύσουμε τους ανήλικους, οι οποίοι είναι πραγματικά ανήλικοι, και θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί τι κίνδυνοι εγκυμονούν, εάν συνυπάρχουν με ενήλικους. Επίσης, η Επίτροπος χθες αφισβήτησε ακόμα και το Υπουργείο Υγείας ως προς την ασφάλεια των ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Και για να είμαστε και πιο απλοί, αναφερόμαστε σε ακτινογραφίες είτε της σιαγόνας είτε του καρπού. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, θέλετε να σχολιάσετε αυτό το θέμα? Το πρώτο που θέλω να πω και το ουσιαστικό πιστεύω είναι πως χρειάζεται να βρίσκουμε λύσεις, βεβαίως συμβατές με τις υποχρεώσεις μας ως χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν έχω λόγο να μην πιστέψω τον συνάδελφο ότι 15 χώρες λειτουργούν με αυτό το μοντέλο, και αν κάποιος αρνηθεί να κάνει την ιατρική εξέταση να θεωρείται απευθείας ενήλικος, και με δεδομένο ότι θέλουμε να είναι εύρυθμη η διαδικασία ελέγχου στο στάδιο της έγκρισης ή απόρριψης του ασύλου, και σε αυτό το στάδιο τα ανήλικα παιδιά να είναι όντως με ανήλικους και όχι με ενήλικους, θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα διευκολύνει τις υπηρεσίες του κράτους, θα μειώσει
ίσως κατακόρυφα τις αιτήσεις ανήλικων, διότι αν κάποιος θα ξέρει ότι μπορεί να τους ζητηθεί να κάνει ιατρική εξέταση, θα φοβηθεί να πει. Θα φοβηθεί και ναι. Θα θεωρηθεί, θα κάνει απευθείας αίτηση ως ενήλικας, βεβαίως. Την ίδια στιγμή και λέω από προσωπική εμπειρία, να μην θεωρήσουμε ότι όποιος δείχνει ως ενήλικας, είναι και ενήλικας. Mm-hmm. Προχθές σε ένα αγώνα καλαθόσφαιρας της κόρης μου ήταν κάτω των 12 και είχαν παιδιά που έδειχναν ενήλικες. Και ήταν κάτω των 12 αποδεδειγμένα. Να μην θεωρούμε ότι όποιος δηλώνει ενήλικας πλέον. Είναι και ενήλικας. Ναι. Άρα συμφωνείτε εν μέρη μαζί με την πρόταση του ΕΛΑΜ. Γενικότερα θα πρέπει να βρίσκουμε τους τρόπους στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, των κανονισμών και της Ευρωπαϊκής Αρχής να υλοποιούνται οι αιτήσεις, να εξετάζονται οι αιτήσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και είναι κρίσιμο αυτό για να μην διαιωνίζονται οι αιτήσεις. Αν αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που θα δώσει την ευχέρεια στην υπηρεσία ασύλου και σε άλλες υπηρεσίες του κράτους να εξετάζουν πιο άμεσα αυτές τις αιτήσεις, σωστά και είναι σύνομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι, γιατί όχι να προχωρήσει. Μάλιστα, και επίσης να πούμε ότι με βάση και στοιχεία που ακούστηκαν χθες στην Επιτροπή, ήταν αρκετές οι αιτήσεις για ανήλικους μετανάστες. Ήταν γύρω στις 1.100 από τις 2.000, κύριε Ιωαννού. Όχι, από τις 20.000 γενικότερα, 1.111 άτομα δήλωσαν ότι είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ασυνόδευτοι. Όχι ανήλικοι γενικότερα. Μάλιστα, και η πρόταση αυτή θα συζητηθεί εκ νέου. Έχουμε μπει στο στάδιο της θα μπούμε στο στάδιο της κατάρθρων συζήτησης. Τελείωσε η καταρχήν συζήτηση, η οποία έγινε χθες στην Επιτροπή. Μάλιστα. Και θεωρούμε ότι θα προχωρήσει σύντομα. Θα δούμε και την αντίδραση από την πλευρά της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού. Τώρα πάμε να αλλάξουμε το θέμα και να πάμε στο θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον σήμερα, θα έλεγα, κύριε Δημητρίου. Βάλατε πίεση στον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη για τις φορές του, τις δημοσιοποίησε, κύριε Δημητρίου. Είναι με ικανοποίηση που είδαμε χθες να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των χορηγών, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η πίεση, η πολιτική πίεση που ασκεί το Κοινοβούλιο έχει αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και είναι ναι με ικανοποίηση που είδαμε μετά την συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών, μετά την συζήτηση της πρότασης νόμου που εξυγχρονίζει την εκλογική νομοθεσία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που αυξάνει τη διαφάνεια στον τρόπο που γίνονται οι εισφορές και δημοσιοποιούνται οι εισφορές, είδαμε αυτό που δεν ήταν απέτηση κάποιου άλλου πλην της νομοθεσίας. Δεν ήταν στην ευχέρεια ενός υποψηφίου να μην δημοσιοποιήσει ή να δημοσιοποιήσει. Είναι υποχρέωση τους. Ναι, το έχει πράξει όμως ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Το είδαμε όλοι, δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μετά και τις πιέσεις τις δικές μας και με κάποιες έτσι. Είναι πρόθεσμα που ναι. Τις έχει δημοσιοποιήσει και παρόλα αυτά δεν μπορούμε παρά να μην εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που έστω και εκ πρόθεσμα τις δημοσιοποιήσει. Τώρα, με αυτό που συζητήθηκε και πριν τις 26 του Απριλίου στη Βουλή, κύριε Δημητρίου, την πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού όσον αφορά αυτόν τον εξυγχρονισμό, πού βρίσκεται η συζήτηση για αυτή την πρότασή σας και τι ακριβώς θέλετε να αλλάξει, κύριε Δημητρίου? Θα ξανασυζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. Θα πρέπει οι υποχρεώσεις των υποψηφίων Προέδρων της Δημοκρατίας θα είναι κατελάχιστον οι ίδιες με τα πολιτικά κόμματα. 50.000 ευρώ η μέγιστη εισφορά που μπορεί να δεχτεί ένα κόμμα από ένα φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Ναι, αλλά το κόμμα έχει και την κρατική χορηγία, κύριε Δημήτρη. Εντάξει, και το υποψήφιο θα πάρει. Και τα κόμματα και οι υποψήφοι την κρατική χορηγία που στηρίζονται από τα κόμματα. Άσχετα αν ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Οι ανεξάρτητοι όμως δεν στηρίζονται Δεν πήρε αυτή τη χορηγία. Επέλεξε από τα κόμματα που τον στηρίζουν να μην την πάρει. Αλλά δεν μπορεί ως νομοθέτες, ως πολιτεία, να έχουμε ορίσει τις 50.000 ευρώ στη μέγιστη χορηγία προς ένα κόμμα, αλλά να είναι χωρίς ταβάνι μια χορηγία προς ένα υποψήφιο. Και επίσης δεν μπορεί να είναι χωρίς ταβάνι, δεδομένου ότι τα έξοδα, οι δαπάνες που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος είναι μέχρι 1.000.000 ευρώ, να μην υπάρχει και ταβάνι στα έσοδα. Αν μπορεί να παίρνει περισσότερα από αυτά που δικαιούται να ξοδέψει. Ναι, σωστό, αυτό ισχύει. Επίσης η εκλογική περίοδος.
Στον νόμο ορίζεται ως τους 6 μήνες. Στην πρόταση νόμου λέμε η χορηγία από την ημέρα που την παίρνει κάποιος να την δηλώνει. Να μην είναι μόνο στους 6 μήνες ό,τι πήρε. Διότι προφανώς και το είδαμε όλοι, υπάρχουν. Και τι εννοείτε, δηλαδή τώρα αν πάρει χορηγία ένα χρόνο πριν ή από την ημέρα που εξαγγέλει την υποψηφιότητα, το εννοείτε. Αν είναι ναι. Και από πριν. Καλά, να δεν, δεν εξαγγείλει την υποψηφιότητα. Αν τα πήρε για να εξαγγείλει την υποψηφιότητα, ναι. Δεν είναι προεκλογικά έξοδα. Μάλιστα. Και ποιος ελέγχει δηλαδή τώρα, κύριε Άνω, θα έρθω και σε εσάς να μας πείτε και την άποψη του ΛΑΜΣ αυτό. Αλλά απορρέτω, ποιος ελέγχει τώρα, αν εγώ δώσω στον κύριο Δημητρίου που θέλει να πάει πρόεδρος της Δημοκρατίας, δώσω ένα χρηματικό ποσό, πώς θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος για να φανεί ότι σας έχω δώσει ένα πράγμα. Ο έφορος εκλογών και ο γενικός ελεγχτής να κάνουν αυτό το. Τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι λίγο, ο έλεγχος είναι λίγο στον αέρα, νομίζω, κύριε Δημητρίου. Να σας πω κάτι. Αν θέλεις να ξεγελάσεις, μπορείς, αλλά είναι θέμα ήθους. Να σας πω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το κουρπέτι, θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Σωστό. Ότι δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Και αν μας ζητηθεί αύριο να δώσουμε έγκριση για να αρθεί το τραπεζικό απόρριτο, να ελέγξουν τους λογαριασμούς, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε. Αυτή είναι η βασική αρχή. Και η βασική θέση δική μου τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη σχέση της πολιτικής με την ιδιωτικότητα. Ναι, βλέπουμε και τώρα με το πόθεν έσχεση είχαμε δει διάφορα χθες. Κύριε Ιωάννου, εσάς πώς σας βρίσκει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τελικά δημοσιοποίησε τις εισφορές που πήρε κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά και η πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού που θέλει να φέρει αλλαγές σε αυτό το ζήτημα? Εντάξει, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα αναφορικά με τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε όμως θετικοί. Ναι, αλλά θα έπρεπε να το κάνει με βάση και το όσο αναφέρει ο συναγερμός. Θα έπρεπε να το έχει πράξει. Δεν είμαι βέβαιος ακριβώς η νομοθεσία πώς ορίζει αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ακόμα και αν όφιλε οποιοδήποτε υποψήφιος να το πράξει, γίνεται κατόπιν πολλών ασαφιών οι οποίες υπάρχουν στην νομοθεσία και θεωρώ ότι έρχεται η πρόταση να καλύψει αυτές τις ασάφειες και τα κενά τα οποία υπάρχουν. Από εκεί πέρα, ως γενική αρχή, εμείς βλέπουμε προς την θετική για την ορθή κατεύθυνση, την οποιαδήποτε προσπάθεια αύξησης της διαφάνειας στην πολιτική σκηνή του τόπου, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε σε οικονομικά ζητήματα, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους απαξίωσης των πολιτών προς την πολιτική, τα κόμματα και γενικότερα τα όσα εμείς εκπροσωπούμε, είναι λόγω της αδιαφάνειας και των ζητημάτων διαφθοράς τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δημητρίου, θέλω να μας πείτε και λίγο για αυτή την αναδρομική ισχύ που αναφέρθηκε ως προς την πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τι ακριβώς θέλατε να στοχεύατε κάπου αναφερόμενοι σε αναδρομική ισχύ, γιατί κοιτάξτε, αυτό λέχθηκε για από πλευράς. Η αναδρομικότητα στην πρόταση νόμου, εκτός του γεγονότος ότι είναι άνευ αντικειμένου σήμερα, γιατί. Ναι, γιατί όχι έχει... επειδή δημοσιοποίησε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Τότε γιατί δεν ήταν προσωπικά τα ζητήματα. Ποτέ δεν ήταν προσωπικά. Πολιτικά είναι τα ζητήματα. Mm. Πάντοτε πολιτικά ήταν και είναι τα ζητήματα. Γιατί δεν είναι άνευ αντικειμένου, γιατί διασαφηνίστηκε με τον πιο έντονο τρόπο ότι είναι υποχρέωση με την υφιστάμενη νομοθεσία των υποψηφίων προέδρων να δημοσιοποιούν την δήλωση που καταθέτουν στον έφορο εκλογών πριν την καταθέσουν. Είτε σε δύο εφημερίδες, είτε σε ιστοσελίδα δική τους ή του κόμματός τους. Αυτό είναι πλέον πιο σαφές δεν μπορεί να γίνει. Άρα δεν υπάρχει και κάποιος λόγος να θέσουμε αυτή την υποχρέωση δημοσιοποίησης στον έφορο εκλογών που ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Με την πρόταση νόμου, πόσο μάλλον με αναδρομική ισχύ, δεδομένου ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι υποχρέωση όλων να την δημοσιοποιούν. Και αν είναι υποχρέωση σήμερα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη υποχρέωση στην βάση μιας νέας νομοθεσίας. Όση υποχρέωση είναι σήμερα, θα είναι και μετά. Μάλιστα. Τώρα θα πάω και σε ένα τελευταίο θέμα να το αλλάξουμε λίγο και θα πάω χθες να εξηγήσω και τον κύριο Ιωάννου. Χθες η ομόφωνη απόφαση της Βουλής να επεκτείνει τον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τώρα αναμένουμε το τι θα γίνει και από πλευράς νομικής υπηρεσίας. Κύριε Ιωάννου. Να επεκτείνει την έκπτωση, όχι τον φόρο. Να επεκτείνει την έκπτωση. Και να μην δεχτεί τη μισή έκπτωση. Αυτό ήμιση. Το συζητήσαμε και προηγουμένως με τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο, ο οποίος μίλησε κιόλας για αντισυνταγματικότητα αυτής της τροποποίησης εξαιτίας του ότι η Βουλή δεν μπορεί να παρισφρεί. Εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, βεβαίως, η νομική υπηρεσία, στα έσοδα ή τα έξοδα του κράτους. Κύριε Ιωάννου. Εντάξει, αφιβάλλω ως προς την αντισυνταγματικότητα της χθεσινής ψήφισης
εκ μέρους του Κοινοβουλίου, υπό την έννοια ότι δεν ήταν έσοδα τα οποία υπολόγιζε το κράτος να λάβει, γιατί το συγκεκριμένο μέτρο μείωσης κατά 100% του φόρου κατανάλωσης ίσχυε από την αρχή του χρόνου. Από εκεί και πέρα, για μένα δεν είναι νομικό το ζήτημα, είναι πολιτικό και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, σε μια περίοδο ακρίβειας, αύξησης των επιτοκίων, πληθωρισμού, σε μια περίοδο που δυσκολεύονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που υπάρχουν, δεν μπορούμε να έρθουμε να αυξήσουμε τον φόρο. Και είναι και ένα μέτρο το οποίο είναι άμεσο στις τσέπες των καταναλωτών. Ακριβώς. Δεν θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Και για δύο μήνες είναι η παράταση που δόθηκε χθες από την Βουλή, έτσι. Για δύο ακόμη μήνες. Ακόμη δύο μήνες. Ναι. Βεβαίως, δική μας πρόθεση είναι να μην επαναφερθεί καθόλου γενικά η φορολογία. Το κράτος χάνει, η Κυπριακή Δημοκρατία χάνει πάρα πολλά, δεκάδες εκατομμύρια από το παράνομο εμπόριο με τα κατεχόμενα και θεωρώ ότι θα πρέπει να στρέψουμε και αλλού την προσοχή. Να δώσουμε μας, κίνητρα, εννοείται. Και να κάνουμε βεβαίως και κυρώσεις και να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα με σοβαρούς ελέγχους σε αυτό την παράνομη κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, εσείς. Το πρώτο που θέλω να πω και να διαβεβαιώσω και τον κύριο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση είναι πως αυτό που ψηφίσαμε χθες δεν είναι αντισυνταγματικό. Ναι, δεν παρισφρεί όμως η Βουλή στο θέμα στο, όσον αφορά ακούστε τα έσοδα. Ακούστε την διαφορά, ναι. Να την εξηγήσω πολύ απλά. Ναι. Ελπίζω να γίνω κατανοητός. Η Βουλή δεν μπορεί να αυξήσει τα έξοδα της εκτελεστικής εξουσίας. Να τα μειώσει. Να μειώσει φόρους μπορεί. Α. Είναι ειδοποιώς διαφορά. Έχει δικαστεί αυτό. Υπάρχει ήδη απόφαση δικαστηρίου και δεν είναι η πρώτη φορά που η Βουλή έχει έρθει και έχει μειώσει φορολογίες. Άρα, ως προς το νομικό κομμάτι, που δεν είναι η ουσία βεβαίως, σας λέω ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα. Στο πολιτικό ζήτημα τώρα, στο πολιτικό θέμα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει νομικό κομμάτι, τότε ο νόμος δεν μπορεί να πάει για αναπομπή. Προφανώς, αυτό σας λέω. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτό σας λέω. Mm. Ότι δεν μπορεί να πάει για αναπομπή και ελπίζω ο Γενικός Εισαγγελέας να μην. Ναι, καλά, αν υπάρχει προηγούμενο, κύριε Δημητρίου. Τις αποφάσεις των δικαστήριων. Ναι. Στο πολιτικό ζήτημα, στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Είναι όντως ολίγοντι σοκαριστικό να βλέπουμε την κυβέρνηση που μόλις εκλέχθηκε να έρχεται να θέλει να αυξήσει μια μείωση φόρου στο μισό. Δηλαδή η έκπτωση που οι καταναλωτές σήμερα έχουν στα 8 σεντ χοντρικά να πάει στα 4. Να αυξηθούν δηλαδή τα καύσιμα κατά 4 σεντ. Και χαίρομαι που βλέπουμε, που είδαμε ομοφόνος στην Βουλή χθες να αλλάζει αυτή την πρόθεση και της και κόμματα εννοείται που υποστηρίζουν τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και κόμματα που υποστηρίζουν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, γιατί δεν μπορούμε να χάνουμε επαφή με την πραγματικότητα, με την κοινωνία και δεν εννοώ να, να είμαστε συνεχώς και αδιαλείπτως σε μια λογική να δίνουμε στους πολίτες και τα δημοσιονομικά μας επιτρέπουν να το κάνουμε και οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας σήμερα μας επιβάλλουν να συνεχιστεί αυτή η έκπτωση στα καύσιμα. Ως εκ τούτου, χαίρομαι για τα πολύ σωστά αντανακλαστικά όλων των κομμάτων, χωρίς να θέλω να κυριαρχήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην πρωτοκαθεδρία της συζήτησης χθες. Ήταν όμως η πρώτη αντίδραση του Δημοκρατικού Συναγερμού και αυτός θα πρέπει να είναι και ο ρόλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μάλιστα. Σήμερα. Να έχει σωστά αντανακλαστικά, να ηγείται, να χαράζει πορεία και να λέμε τα σωστά και όσα πρέπει να διορθώνουμε. Άρχισαν τα δύσκολα, εγώ λέω, για την κυβέρνηση Χριστοδούλου. Δηλαδή, βλέπει τα μαθηματικά στην Βουλή να γίνονται πράξη όλα αυτά που συζητήσαμε προεκλογικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ για τα διάφορα καλά θέματα που αναπτύξαμε. Καλή συνέχεια και καλό τρίμερο να έχετε. Επίσης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον πρόεδρο Ασπίδα Ζωή.